Σε συνεδρίαση προχώρησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής και ως ήθιστες συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των δράσεων που προωθεί. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση και κάνει πράξη όλα όσα αποτέλεσαν δέσμευσή της και αφορούν τους τομείς της υγείας, των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, καταργώντας παράλληλα την γραφειοκρατία που αποτελεί και βασικό εμπόδιο. Ως βασικοί στόχοι έχουν τεθεί οι θεσμικές παρεμβάσεις, οι δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να επιφέρουν την ανάπτυξη συγχρόνως συνεταιριστικών εγχειρημάτων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, ώστε να έρθει η Ελλάδα στο επίπεδο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Συνεχίζεται να γίνεται το Κυβερνητικό Συμβούλιο της Κοινωνικής Πολιτικής και αυτή τη φορά έχει να εξετάσει την αξιολόγηση ουσιαστικά τη αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την κοινωνική πολιτική και ο έλεγχος πρόοδου όλων αυτών των δράσεων. Νομίζω ότι μπήκαν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και αν σκεφτεί κανείς ότι αμέσως μετά το κυβερνητικό αυτό συμβούλιο έγινε και η συζήτηση στη Βουλή για το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο ψηφίστηκε το προηγούμενο Σάββατο και ουσιαστικά μπήκαν όλα τα σοβαρά ζητήματα, ιδιαίτερα το μεγάλο κομμάτι που βεντιάστηκε στο κυβερνητικό συμβούλιο της κοινωνικής πολιτικής για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Ουσιαστικά 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν ανασφάλιστοι. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια βόμβα ουσιαστικά μέσα στα θεμέλια της κοινωνίας μας που λύθηκε τουλάχιστον άμεσα. Επίσης, αυτό που κουβεντιάστηκε και μπήκε ζήτημα από το Υπουργείο Εργασίας με την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, ήταν οι άξονες της μεταρρύθμισης στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και το σύστημα των κοινωνικών συνεταιρισμών, το οποίο προχωράει άμεσα και ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Ειδικότερα στο Υπουργείο Εργασίας, και μάλιστα εντός του Μαρτίου του 2016, σε μία σειρά από σημαντικές βελτιώσεις που θα γίνουν στον νόμο του 4019 του 2011 για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να προχωρήσει και αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Και σε συνδυασμό με όλες αυτές εδώ τις θεσμικές αλλαγές, το κομμάτι το πολύ σημαντικό είναι η σύσταση και η λειτουργία σε κάθε περιφέρεια ενός κέντρου στήριξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να έχει πρόσβαση ενημέρωσης για το τι μελιγενέστε με την κοινωνική οικονομία. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίσης εργαλείο που είναι η χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας. Ήταν όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν και θα υλοποιηθούν άμεσα μετά την ψήφιση του παράλληλου προγράμματος. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και αφορούν τα πεδία της κοινωνίας, της υγείας αλλά και της οικονομίας.